Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου Λόγος δεύτερος περιαπροσπαθίας, Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα, ή για τους γονείς, ή για επίγειο δόξα, ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτενάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος. Ατενίζοντας πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας την εξήψου βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου. Ψαλμός του Δαβίδ, 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης, εγώ ουκ εκοπίασα ακολουθών την ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπων ουκ επεθύμησα Κύριε. Ιερεμίας Ιωταζήτα 16 Εγώ ουκ εκοπίασα κατακολουθών και η μέραν η ανάπαυση εν ανθρώπου ούκ επεθύμησα, Κύριε. Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή, αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα, μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα ο και δεν είναι εύθετος στη βασιλεία των ουρανών. Λουκά 1 το κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντόμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε αυτόν που του είπε να μου απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Τι απήντησε ο Κύριος «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς». Ματθαίος ήταν κεφάλαιο στίχος 22. Τέταρτον, μετά την αποταγή μας, οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς που τυχόν είναι ελεήμονες και ευσπλαχνοί και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας, διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτή την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι με αυτή την όθο ταπείνωση να μας ξαναφέρει στον κόσμο. Ή αν παραμείνουμε μοναχοί, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον. Είναι δυνατόν να εξευτελίζουμε τους κοσμικούς από ήηση, όπως επίσης να τους εξυθενώνουμε απόντας, για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάρρος και ελπίδα. Έκτον, ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τηρήσει όλες σχεδόν τις εντολές. Ένα σου λείπει, να πωλήσει τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και να γίνεις εσύ φτωχός που θα δέχεσαι λαϊμοσύνες. Ματθαίος Ιωταθήτα 21 Εβδομον Όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στο δρόμο της ασκήσεως, ας το χαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσους ζουν στον κόσμο του έκρινε και τους χαρακτήρισε σαν ζωνταρούς νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον «Άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα». 8 σε τίποτα δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνο το πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάπτισμα. Πλανώνται μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάριν του βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει τον πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι αρκετή για μας σαν μεγίστη απόδειξης της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. Ένατον, εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγρυπνίες, τις νηστείες, τους κόπους και τις κακουχίες, όταν αναχωρήσουν από τους ανθρώπους προς τη μοναχική ζωή, σαν σε κάποιο δοκιμαστήριο ή στάδιο, όλη αυτή η προηγούμενη άσκησή τους, αυτή την προηγούμενη άσκησή τους, την οθευμένη και επιφανειακή, δεν την συνεχίζουν πλέον. Δέκατον Έχω δει πολλά και διάφορα φυτά αρετών φυτεμένα μέσα στον κόσμο που εποτίζονταν από το βόρβρο του υπονόμου της κενοδοξίας και σκαδαλίζονταν από το πνεύμα της επιδείξεως και λυπαίνοντο με το λύπασμα των επένων. Τα ίδια όμως αυτά φυτά όταν μετεφυτεύθηκαν σε γη έρημοι και άβατοι από κοσμικούς και άνυδροι, χωρίς το βρωμερό νερό της καινοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν. Διότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα υδροχαρή να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Ενδέκατον Όποιος εμίσησε τον κόσμο αυτός γλίτωσε από τη λύπη, ενώ εκείνο που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά, δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη. Διότι πώς να μην λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Δωδέκατον. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψης. Ιδιαίτερα δε αν δοθεί μεγάλη προσοχή στην επομένη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο, οι οποίοι με τις βιωτικέ μέρημνες, φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες, γλίτωσαν από τη μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απαλλαγμένοι από κάθε μέρημνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθησαν ελεϊνά από τις ορμές και τα κινήματα της αρκός. Δέκατον τρίτον Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας μήπως πλανηθούμε και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό εν τούτη σε βρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύχωρο. Τα σημεία που θα σου δείξουν ότι πράγματι βαδίζεις τη στενή οδό του Χριστού είναι η θλίψη της κοιλίας, η ολονίκρια στάση στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, δηλαδή να μην δέχεσαι τιμές, οι 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 εμπεγμοί, η χλεβασμοί, οι περιγέλωτε, οι εμπέγμοι, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει της ύβρης, να υπομένεις γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτείς όταν καταλαλούν βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξεφτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ματθέος πέμπτο κεφάλαιο και στίχος 3. Δέκατον τέταρτον Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα, εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτων όλων των παραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του. Δεύτερον, την εκοπή του ιδίου θελήματος και τρίτον, την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. Δέκατον πέμπτον «Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε», λέγει ο Κύριος. Ισαΐας Νιβίτα. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα πετύχει ο κόσμος. Διότι αν μπορούσε, τότε θα ήταν περιττή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο. Δέκατον έκτον Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδιά με την ενθύμηση των γονέων και των αδελφών μας τότε ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας πυρώσουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός ώστε με την ενθύμηση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδιάς μας εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθεί αυτός απατάται τελείως. Δέκατον έβδομων Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στους αρκικούς έρωτες και την τρυφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία Ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολλή νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από την τρυφή, την καλοπέραση και την κακία. Μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρωνα των πρώτων. δέκατο. 12 18 Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου αιτία και σωτηρίας και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι διαπλέουν την νοητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα αν δει κανείς αυτούς που σώθηκαν από το πέλαγος να αναβαγίσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα εσύ που τρέχεις να σωθείς, μιμήσου τον Λότ και όχι τη γυναίκα του και φεύγε.